για τις πολλές ελλείψεις σε προσωπικό και τις πενιχρές πιστώσεις που προορίζονται για παρεμβάσεις πυροπροστασίας στα τρία δασαρχεία του Εύρου, μίλησε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο δασάρχης Δημοτήχου Δημήτρης Μητρούδης. Είναι ενδεικτικό ότι στο δασαρχείο Δημοτήχου, που έχει αρμοδιότητα σε περισσότερα από 2 εκατομμύρια στρέμματα, εκ των οποίων τα 500.000 είναι δάση και δασικές εκτάσεις, και έχει την ευθύνη σε δασικούς δρόμους συνολικού μήκους 1.100 χιλιομέτρων, υπηρετούν 22 άτομα, εκ των οποίων μόλις ένας δασοπόνος. Είχαμε συντάξει 2 μελέτες συντήρησης προϋπολογισμού 550.000 ευρώ και η χρηματοδότηση που είχαμε φέτος για τη συντήρηση αυτού του δασικού οδικού δικτύου ήταν 41.000 ευρώ. Ευτυχώς, και εδώ φτάνουμε δηλαδή η τραγικότητα της κατάστασης, ευτυχώς φέτος είχαμε επιτύχει πολύ μεγάλο ποσοστό έκπτωσης κατά τη δημοπράτηση. Τώρα, αν αυτό το βάρος το φορτώθηκε ο ανάδοχος, είναι άλλο θέμα, και καταφέραμε και κάναμε περίπου το διπλάσιο μήκος δρόμων από ό,τι θα κάναμε αν δεν είχαμε καθόλου ποσοστό. Είχαμε γύρω στο 66-67% ποσοστό έκπτωση, ένα υπερβολικά μεγάλο ποσοστό, και καταφέραμε και κάναμε αρκετούς δρόμους, όχι όμως όλους, δεν κάναμε ούτε τους μισούς δηλαδή. Στην αρμοδιότητα των τριών υπηρεσιών ανήκουν περίπου 4 εκατομμύρια στρέμματα γης δασικής και αγροτικής σε όλο τον ομό και τη Σαμοθράκη. Τα δασαρχεία Δημοτήχου, Σουφλίου και Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χρυσούλας Σαμουρίδου για την ΕΡΤ Ορεστιάδας, αντιμετωπίζουν σημαντικές τελεχειακές ανεπάρκειες εδώ και πάνω από μια δεκαετία, διάστημα κατά το οποίο δεν έχουν γίνει προσλήψεις ώστε να ανανεωθεί το προσωπικό, μεγάλο ποσοστό του οποίου βρίσκεται κοντά στη συνταξιοδότηση. Η αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές και η εμπλοκή μας είναι καθαρά σε θέματα πρόληψης. Δηλαδή, είναι η δημιουργία, η κατασκευή όλων εκείνων των έργων που απαιτούνται ώστε να έχουμε, να προλάβουμε τη φωτιά πριν επεκταθεί και δημιουργήσει καταστροφές. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει οπωσδήποτε χρηματοδότηση, γιατί έργα χωρίς χρήματα δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν, όπως επίσης προϋποθέτει και την στελέχωση των υπηρεσιών, των δασαρχείων, με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο είναι αυτό που θα δει, θα κρίνει, θα συντάξει τις μελέτες και στη συνέχεια θα δημοπρατήσει και θα εκτελέσει τα έργα που χρειάζονται. Σε ορισμένες κρίσιμες ειδικότητες όπως αυτές των δασολόγων, των δασοπόνων και των δασοφυλάκων, οι κενές θέσεις μπορεί να ξεπερνούν ακόμα και το 50% του οργανογράμματος ή των πραγματικών αναγκών τους, προκειμένου να ανταποκριθούν επαρκώς στο έργο τους, το οποίο πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η αντιπυρική πρόληψη. Το δασαρχείο του Σουφλίου, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, υπό την ευθύνη του έχει 820.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα μισά περίπου αντιστοιχούν στο Εθνικό Πάρκο του Δάσους Δαδιάς. Παρ' όλα αυτά έχει απομείνει με μόλις 15 άτομα προσωπικό. Πέρα από τη χρηματοδότηση όμως για τη συντήρηση δρόμων, όταν λέμε έργα αντιπυρικής προστασίας, υπάρχουν πάρα πολλά έργα, όπως είναι συντήρηση υδατοδεξαμενών, συντήρηση σημείων υδροληψίας, δημιουργία, καθαρισμός εκατέρωθεν του δρόμου, της υποβλάστησης, κλάδεμα των δέντρων, ιδίως στα πευκοδάση. Παλαιότερα στα δριοδάση γινόταν καλλιέργεια, δηλαδή αφαιρούνταν η υποβλάστηση, ο υπόρροφος που λέμε, που είναι αυτός ο επικίνδυνος ή αυτή η επικίνδυνη καύσιμη ύλη, όπου θα ανάψει, θα μεταδώσει και θα μεταφέρει τη φωτιά πλέον στην κόμη, θα την κάνει επικόρυφη. Οπότε από εκεί και πέρα είναι πολύ δύσκολη και η κατάσβεσή της όταν έχουμε ως επιτοπλίστων πευκοδάση. Όλες αυτές οι εργασίες όμως είναι εργασίες που χρειάζονται χρήματα. Ελλείψεις παρουσιάζει και το δασαρχείο της Αλεξανδρούπολης, το οποίο σήμερα υπηρετούν 32 άτομα, ανάμεσά τους 6 δασολόγοι, 2 δασοπόνοι και 14 δασοφύλακες. Το συγκεκριμένο δασαρχείο έχει στην αρμοδιότητά του περίπου 1.150.000 στρέμματα χερσαίων εκτάσεων του νομού.